Υπάρχουν παθήσεις, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα κλασικά φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Υπάρχει όμως η δυνατότητα ο φαρμακοποιός, αν πραγματικά το θέλει, να προβεί σε παρασκευή γαλλικών σκευασμάτων. Με τον όρο λοιπόν γαλλικό σκεύασμα τι εννοούμε? Εννοούμε τα φάρμακα εκείνα τα οποία παρασκευάζονται διαχειρός φαρμακοποιού, όπως γινόταν κάποτε. Βέβαια, θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε από το παρελθόν. Και η διαφοροποίησή μας θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει το φάρμακο το οποίο παρασκευάζουμε στο φαρμακείο μας να είναι ένα φάρμακο το οποίο παρασκευάζεται κάτω από κάποιες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Ακριβώς. Οπότε, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να λάβουν στέρεες φαρμακοτεχνικές μορφές, αλλά πρέπει να φτιάξουμε υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές. Υπάρχουν επίσης φάρμακα στην αγορά τα οποία για κάποιον λόγο δεν αντιπροσωπεύονται από κάποια εταιρεία και θα πρέπει να τα παρασκευάσουμε από τη δραστική πρώτη ύλη. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να βελτιώσει ο φαρμακοποιός την γεύση σε κάποιο σκεύασμα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου χρειάζεται να μπούμε μέσα στο εργαστήριο και να παρασκευάσουμε φάρμακο για τον ασθενή. Η παρασκευή γαλλικών σκευασμάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο αυτό απαντά σε χώρες Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Ωστόσο και εμείς κάνουμε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, να παρασκευάσουμε υψηλής ποιότητας γαλλικό φάρμακο. Είναι δυνατόν σε ένα γαλλικό εργαστήριο να φτιαχτούν χάπια, κάψουλες, γέλες, πόσιμα νεωρήματα, κρέμες, αλυφές, γαλακτώματα, όπου κάθε φορά ακολουθούμε την συνταγή του γιατρού και συνέχεια παρασκευάζουμε αυτό που ο γιατρός επιθυμεί προκειμένου ο ασθενής να συνεχίσει τη θεραπεία του. Σκοπός του γαλλικού εργαστηρίου είναι να παρασκευάσει υψηλής ποιότητας γαλλικό φάρμακο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μηχανήματα άριστης ποιότητας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε έναν τρόπο τις πρώτες ύλες μας να είναι πιστοποιημένες. Άρα μιλάμε λοιπόν ότι θα πρέπει να επιλέγουμε και προμηθευτές οι οποίοι πραγματικά να μπορούν να μας δώσουν αυτές τις εγγυήσεις. Και αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι κόπος, υπομονή, το κατάλληλο εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να κινείται προς τον άξονα αυτών της υψηλής ποιότητας παραγωγής. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να συμβεί, ωστόσο όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται φιλοτιμία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τον ασθενή λίγο περισσότερο από ό,τι ασχολόμασταν μέχρι σήμερα.